την Αλεξία Τασούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Έλα, Αλεξία, καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι, καλημέρα. Υπάρχει ανακοίνωση και μιλάει για κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μίνσκ. Έχουμε τονίσει, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών και καταδικάζει κάθε απόφαση που αντιβαίνει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα θα διαβουλευτεί και θα συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους συμμάχους της αναφορικά με την αντίδραση στην απόφαση αυτή. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει ένας διπλωματικός μαραθώνιος, μια νέα διπλωματική κινητικότητα για το ενδεχόμενο κυρώσεων προς τη Ρωσία. Καταδίκη από το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνει λόγο για κατάφορη παραβίαση δικαιωμάτων θεμελιωδών αρχών και έχουμε και το Κισαία σε λίγη ώρα να δούμε τι θα βγει και από εκεί.